Από τη Βέρεια, όπου βρέθηκε για τις εκδηλώσεις της απελευθέρωσης της πόλης, ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Πάνος Καμένος, υπογράμμισε πως την ώρα που η κυβέρνηση και οι εταίροι της διαπραγματεύονται την εθνική κυριαρχία, προκειμένου να προχωρήσει η νέα Δημοσιοοικονομική Ένωση της Ευρώπης με την κατάργηση του έθνους κράτους, ο ελληνικός λαός συνεχίζει να γιορτάζει την εθνική του ανεξαρτησία και την εθνική κυριαρχία. Ο κ. Καμένος κάλεσε τον Πρωθυπουργό να απαντήσει στη Βουλή εάν έχει παραχωρήσει τον όρο Μακεδονία. Επί 4 εβδομάδες αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση στη Βουλή. Έχει υποχρέωση εκείνος που έριξε την κυβέρνηση το 1993 για τη μη παραχώρηση του όρου Μακεδονία να απαντήσει εάν τώρα ως Πρωθυπουργός γονάτισε και παρέδωσε τον όρο Μακεδονία με τον σύνθετο όρο που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε ο κ. Καμένος. Στο μεταξύ, στο κέντρο της Κατερίνης, ξεκίνησε η διαδικασία συλλογής υπογραφών από τους πολίτες για να διατυπωθεί επίσημα το αίτημα σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία θα διερευνήσει πώς η Ελλάδα έφτασε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τα μνημόνια. Στελέχη των Ανεξάρτητων Ελλήνων δημιούργησαν ένα μικρό περίπτερο και οι πολίτες δίνουν τα στοιχεία τους στο αίτημα που απευθύνεται προς τη Βουλή των Ελλήνων. Αντίστοιχη διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές της χώρας. Ξεκινήσαμε σήμερα το δημοψήφισμα που έχουν αναλάβει οι ανεξάρτητοι Έλληνες σε επίπεδο πιερίας, όπως γνωρίζουν οι συνέλληνες. Αυτό το δημοψήφισμα με την ευθύνη των ανεξαρτήτων Ελλήνων ισχύει πανελληνίως. Σήμερα ήρθε η δική μας σειρά εδώ στο κέντρο. Από αύριο και για 8 ημέρες, τις υπολοιπόμενες 8 ημέρες, θα βρισκόμαστε στην πλατεία Ελευθερίας. Εκεί θα περιμένουμε τους συμπολίτες, τους συνέλληνες, για την γνωστή υπογραφή σε επίπεδο δημοψηφίσματος που έχει να κάνει με την διερεύνηση των αιτιών του μνημονίου. Για να το πούμε πιο απλά, όλοι καθημερινά αναρωτιόμαστε γιατί φτάσαμε εδώ, πώς φτάσαμε εδώ, ποιοι είναι οι υπεύθυνοι και όλα τα σχετικά. Μέσα από αυτές τις δικές υπογραφές, με την ανάδειξη κυριολεκτικά της λαϊκής δύναμης, γιατί αυτό είναι που δημοκρατικά πρέπει σε αυτήν τη φάση να επιλέξουμε, θα καταφύγουμε στο Κοινοβούλιο ακολουθώντας τις δημοκρατικές, επαναλαμβάνω, διαδικασίες, για να δώσουμε το παρόν της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί συνεχίζουν κάποιοι αμετανόητοι να πιστεύουν ότι επειδή ψήφισαν οι Έλληνες ό,τι ψήφισαν τον Ιούνιο, συνεχίζουν και σήμερα να εμπιστεύονται τους πολιτικούς, τη συγκυβέρνηση, και να συνεχίσουν να αφήνουν τις τύχες τους στην διακυβέρνηση της χώρας με τον τρόπο που γίνεται. Θα καλέσω για μια φορά ακόμη τους συμπολίτες μας στην Πιερία να έρθουν από κοντά, να βάλουν την υπογραφή τους και να διατρανώσουν με αυτή την υπογραφή την αντίθεσή τους στα όσα συμβαίνουν ενάντια σήμερα σε όλη την ελληνική κοινωνία. Σαν ανεξάρτητοι Έλληνες θέλουμε να λάμψει η αλήθεια για το πώς έφτασε η χώρα σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Είναι βασική αρχή του κινήματός μας να υπάρξει διαφάνεια και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι που μας έφτασαν σε αυτό το σημείο. Μαζεύουμε υπογραφές και βλέπουμε ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται σε αυτή την προσπάθεια των ανεξάρτητων Ελλήνων και ελπίζουμε να ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια με τις πράξεις που θα είναι να πάνε υπογραφές στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να ξεκινήσει η προσπάθεια τιμωρίας των υπευθύνων. Όπως βλέπετε εδώ πέρα γίνεται μια προσπάθεια από όλους τους ανεξάρτητους Έλληνες να γίνει η συλλογή υπογραφών έτσι ώστε να διερευνηθεί η κατάσταση για το πώς φτάσαμε στα μνημόνια, τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Για ποιους λόγους έχουν οδηγήσει την Ελλάδα στην εξαθλίωση. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πρέπει ο ελληνικός λαός να έρθει να υπογράψει. Γίνεται πλέον σε όλη την Ελλάδα, το γνωρίζετε. Ξεκινάει τώρα και στην Κατερίνη. Μέχρι τις 25 του μηνός θα συλλέγουμε υπογραφές. Θα υπάρχει στην πλατεία. Θα υπάρχουν πάντα άτομα. Μπορείτε να έρθετε να υπογράψετε. Πρέπει να διαμαρτυρηθούμε. Πρέπει να δηλώσουμε ότι η κατάσταση αυτή πρέπει επιτέλους να διερευνηθεί και αυτοί που είναι υπεύθυνοι να το πληρώσουν.